Συμπληρώνει 10 χρόνια, 20 χρόνια ζωής. Περνάνε πολλά, πολύ γρήγορα τα χρόνια και αυτά τα 20 τώρα μισά 10. Ήταν μια κίνηση που κάναμε στην Βόρεια Ελλάδα εδώ και 20 χρόνια, γιατί πιστεύαμε, ότι πέρα από το επιχειρηματικό έχει και εθνικό ενδιαφέρον. Και νομίζω ότι σήμερα μπορώ να πω ότι τους στόχους μας πετύχαμε. Και το βασικό σημείο που είπαμε θα κάνουμε την Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα οικονομική των Βαλκανίων, το πιστεύω ότι το έχουμε επιτύχει. Διότι οι διεθνείς ασθενείς που μας επισκέπτονται σήμερα, αυτή τη στιγμή, είναι πάρα πολλοί. Και το συνάλλαγμα που λέει στην πόλη είναι πολύ σημαντικό. Άλλωστε, στην εκδήλωση θα σας πω για ακριβή νούμερα. Είμαι χαρούμενος, ειλικρινά, διότι η Θεσσαλονίκη για μένα πάντα έχει μια ιδιαίτερη αξία. Και όπως θα δείτε και από όλη την εκδήλωση που θα ακολουθήσει, υπήρχαν στοιχεία πέρα από το καθαρά επιχειρηματικό που τη Θεσσαλονίκη την έβλεπα σαν ένα κόμβο στην καρδιά της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Έχει όλες τις προοπτικές. Το ατύχημα είναι ότι δυστυχώς οι επενδύσεις που έπρεπε να γίνουν στη χώρα και στη Θεσσαλονίκη γενικά τα τελευταία χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα και αυτό την έχει φέρει πίσω. Εμείς με τις δυνάμεις μας, με τους 1000 εργαζομένους που έχουμε και με τους γιατρούς μας, νομίζω δώσαμε μια ανάσα στην οικονομική ζωή της Θεσσαλονίκης. Έχουν φύγει αρκετά χρήματα για τους μισθούς των εργαζομένων μας και στην ώρα τους πάντα, αυτές τις εποχές. Έχουμε όνειρα. Το τελικό μας όνειρο βέβαια, ο Διευθύνων Σύμβουλος θα το πει σήμερα τώρα στη συνάντηση. Θα είναι τελευταίος ομιλητής. Και πιστεύω, επειδή όλα τα όνειρά μας τα έχουμε πραγματοποιήσει και το τελευταίο μας και αυτό θα το πραγματοποιήσουμε και στη Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.